Λοιπόν, έχουμε κοντά μας εδώ το Ρωμανό. Έλα, Ρωμανέ, τι έγινε. Καταρχήν, τι είναι, ποιος είναι αυτός εδώ. Μανδίνα. Έλα, ποιος. Τώρα τσίχλακι στο στόμα ή καραμέλα. Τι έχεις, ποιος είναι αυτός. Ο Τζον Ζίνα. Ο Τζον Ζίνα. Ο Τζον Ζίνα. Ποιος είναι αυτός ο Τζον Ζίνα. Δεν ξέρω. Ποιος είναι, Ρωμανέ. Ποιος είναι ο Τζον Ζίνα. Ποιος είναι. Κάτι τέτοιο. Τι είναι. Τραγουδιστής. Λοιπόν, πες μας τι τάξη πηγαίνεις, να πούμε. Ο Ρωμανός είναι αυτός που ψάχνει το κοντρόλ. Έχετε δει το διαφημιστικό της εκπομπής μας, της Κυριακάδης Παρέας, ναι. Που τρέχει να βρει το κοντρόλ της τηλεόρασης και ξαφνικά το βρίσκει. Και ξαπλώνει τον καναπέ. Ξαπλώνει τον καναπέ, ναι. Το πατάει. Να πούμε ότι τα γυρίσματα έγιναν στο σπίτι, ναι. Του κυρίου Γιώργου Κατσάβαρου. Ναι. Πολύ ωραία. Και ο Ρωμανός ψάχνει να βρει το κοντρόλ και λέει: Γεια, Κυριακάδη και παρέα. Τι λες. Yes, Κυριακάτη και παρέα κάθε Κυριακή, ξέρω και επανάληψε την Τετάρτη την ίδια. Ένα χειροκρότημα, μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, Ρωμανέ, θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για σένα. Καταρχήν, έχουμε μπροστά μας εδώ το Βήμα Τσικό. Το διαβάζεις. Βαριέμαι. Βαριέσαι. Διαβάζεις όμως το Βήμα των Παιδιών. Βαριέμαι. Έλα τώρα που βαριέσαι. Δεν διαβάζεις το Βήμα των Παιδιών. Δεν σε ενδιαφέρει. Να βλέπεις Κυριακάτη και παρέα, δεν βαριέσαι. Πρόσεξε τι θα πει. Πρόσεξε έτοιμος τι θα πει. Ναι, έτοιμο. Τι δεν βαριέσαι να κάνει. Συγγνώμη, τι δεν βαριέσαι να κάνει. Ένα λεπτό, τι δεν βαριέσαι να κάνει. Να παίζει. Όχι. Κάτσε να το σκεφτεί. Τι δεν βαριέσαι να κάνει. Να κοιμάσαι. Ένα, το βρήκα εγώ. Όχι. Τι. Βαριέμαι, να κοιμάμαι. Βαριέσαι και να κοιμηθείς. Ωραία. Τι δεν βαριέσαι να κάνει. Να βγαίνω στο Winter's World. Ναι, και να παίζει. Πάτε βαριέμαι να παίζω. Συγγνώμη, Ρωμανέ. Δηλαδή, τώρα τι θα γίνει. Τι... Και να πηγαίνω στην πλατεία να κάνω skate. Α, αυτό είναι. Skate. Έτσι. Skate. Είναι πάρα πολύ καλός. Αλήθεια. Πάρα πολύ καλός. Μια μέρα θα πάμε στην πλατεία και θα δείξουμε. Εντάξει. Το Ρωμανό που κάνει αυτά τα τρελά τα ωραία. Δεν μπορούμε έτσι. Να δείξουμε, τι, έτσι. Δεν είναι ωραίος. Ωραίος είναι ο Ρωμανός. Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι στην εφημερίδα το Βήμα Τσικό έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ένθετο, mm-hmm. αν το έχετε καταλάβει. Είναι γύρω στο ένα χρόνο και πάνω, το ένθετο αυτό, το Βήμα των Παιδιών, είναι αυτό, είναι σελίδα αυτή που δημοσιεύεται στο Βήμα της ΚΟ κάθε 15, να κρύψουμε το Ρωμανό, κάθε 15 μέρες, να πούμε ότι γράφουν τα παιδιά. Βεβαίως. Θέλουμε από εσάς να γράψετε το δικό σας άρθρο για να το δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα το Βήμα της ΚΟ, αλλά στο ένθετο το Βήμα των Παιδιών. Να πούμε όμως ένα ωραίο ποίημα μιας μαθήτριας της Αργυρούλας Σκουρμαλά, έκτης τάξης, που, που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα για την ανακύκλωση. Mm-hmm. Έτσι, θέλεις να το διαβάσεις εσύ. Ναι, γιατί όχι. Για να ακούσουμε εμείς με το Ρωμανό. Τη φύση μας την έφτιαξε ένας δημιουργός που το όνομά του ήταν Θεός. Μάλιστα. Έφτιαξε ποτάμια, λίμνες καθαρές, όμορφες παιδιάδες, λουλουδιαστές. Όμως ο πρώτος άνθρωπος άρχισε να πετά σκουπίδια και απορρίμματα σε λίμνες και βουνά. Μα αρρώστησε η γη και γιατροί πολλοί μαζεύτηκαν κοντά της για να την γιατρέψουν. Άκου, Ρωμανέ, εδώ το ποίημα. Και φτάσαμε εδώ στο σημείο αυτό που έγινε η γη μολυσμένη πολύ. Σκουπίδια από εδώ, σκουπίδια από εκεί. Γεμίσαμε σκουπίδια. Γέμισε η γη και καταστράφηκε. Έτσι. Και τώρα όλοι εμείς, για να την συνεφέρουμε, πρέπει να τα μαζεύουμε όλα τα σκουπίδια. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, είναι και αυτό μέσα στο ποίημα. Και ούτε ένα σκουπίδι κάτω να μην πετάμε, ούτε να το ξεχνάμε πεταμένο στο σχολείο. Έτσι. Μία λύση υπάρχει μόνο, όχι δύσκολη πολύ. Το όνομά της είναι ανακύκλωση. Ανακύκλωση, Ρωμανέ. Μαζεύεις τα σκουπίδια σου, τα πετάς και πάνε αυτά σε εργοστάσια. Έτσι. Στο εργοστάσιο θα φτιαχτούν, ναι. Θα ανακυκλωθούν και θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Πάρα πολύ ωραία. Φτιάξτε λοιπόν όλη ανακύκλωση για να γίνει η γη καλύτερη. Ρωμανέ, θέλουμε να μας πεις τις εντυπώσεις για αυτό το ποίημα. Πολύ ωραίο. Καταρχάς και εμείς στο σχολείο μας, ναι. Έχουμε βάλει εκεί πέρα στο γραφείο του διευθυντή. Mm-hmm. Πολύ ωραίος ο Ρωμανός. Πολύ ωραίος. Ένα κουτί. Ένα άστο να το πει μόνο του. Μέσα μπαταρίες για να τις πάμε για ανακύκλωση. Ωραίος ο Ρωμανός. Πάρα πολύ ωραίο. Μήπως θυμάσαι ποιος το διαφημίζει αυτό για την ανακύκλωση, ποια Ολυμπιονίκης που βγήκε στο Βάδιν, πώς τη λένε. Έλα! Αν το πεις, κερδίζεις ένα... Α, ξέρεις ποια λέει. Μην πεις. Λοιπόν, πες το, θυμάσαι. Τη θυμάσαι, στο Βάδιν που βγήκε πρώτη. Δεν θυμάσαι, Πόπη.
Την Έλενα Παπαρίζου. Όχι, αυτή βγήκε στο My Number One, στη Eurovision. Καμία σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τέτοια έκανα κι εγώ στην ηλικία σου και άμα μεγαλώσει θα τα βρίσκεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τα πάμε πολύ καλά με το Ρωμανό. Αν θέλετε να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή, εδώ με το Ρωμανό. Ανακύκλωση λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Και να πούμε ότι στο ένθετο γράφτηκε ένα πολύ ωραίο ποίημα αφιερωμένο στην εκπομπή, στην Κυριακάτικη Παρέα. Ναι. Ευχαριστούμε. Από την Ελένη που πάει Δευτέρα τάξη, 8 ετών, πηγαίνει στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Και έχει γράψει ένα ποίημα. Να το διαβάσουμε. Για διάβασέ το. Τι λέει αυτό το ποίημα? Σήμερα η μέρα είναι της ποίησης. Και ο κόσμος όλος τη γιορτάζει. Και εμένα ο παππούλης μου κοντά του με φωνάζει. Μαζί με τον παππού της το έγραψε. Είναι ευκαιρία η εικονούλα μου ποίημα να γράψουμε στο Γιώργο το Βενέρι μας και όλοι τον, που όλοι τον θαυμάζουμε. Και στην Πόπη. Έχει καρδιά μικρού παιδιού, εκεί αφορά εμένα. Και όλα τα κάνει πέρα να δώσει στα παιδιά πολύ χαρά στο πρόγραμμα Κυριακάτικη Παρέα. Ένα χειροκρότημα όλοι. Πάμε. Θέλει και στην εφημερίδα μας που τόσο την αγαπούμε όλα τα παιδιά να γράφουμε και να επικοινωνούμε. Ευχόμαστε όλοι στο Θεό, υγεία να του χαρίζει, χαρά και κέφι πάντοτε σε όλους μας να σκορπίζει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και πάλι, ναι. Παππού, Ελένη Β' Τάξη, 8 ετών, 4ο Δημοτικό Σχολείο. Πάρα πολύ ωραία, Ρωμανέ. Έχεις να πεις ένα ανέκδοτο τώρα, σκέφτεσαι κάποιο ανέκδοτο να μας πεις? Έλα, πες το. Ήταν μια φορά ο έτσι και ο αλλιώς. Και κάνανε γιουβέτσι. Έλα, δεν σκέφτεσαι. Έλα, πες μου. Λοιπόν, ένα πιο εδώ. Πάμε ο Ρωμανός στο ανέκδοτο. Ήταν ένα στρατηγός και είπε σε τρεις στρατιώτες του να κρυφτούν, έχουν 10 λεπτά να κρυφτούν έπεσα από έναν θάμνο, ναι. Και θα βάλουν 4 τέσσερις άνθρωπους, ναι. Να τους βρούνε, ναι. Και τους είπε έτσι και σας βρούνε, ναι. Θα πάτε για 10 μήνες φυλακή. Εντάξει. Αν δεν σας βρουν, θα έχετε 10 μήνες άδεια. Μόνος και υπογελάει τώρα. Έτσι ο ένας βγήκε και λέει εδώ είμαστε και του λένε ρε πλάκα τι βγαίνεις τώρα, θα πούμε για 10 μήνες φυλακή. Λέει ρε παιδιά δεν άντεξα. Ήταν πρώτα ήρθε ένα ζευγαράκι. Θες να ποτεί νερό? Όχι. Να πάμε συνέχιση. Φύγε ένα ζευγαράκι και ήταν εκεί πέρα και φιλιόντουσαν και χάραξε στον παππό του. Είχε καταρχάς ντυθεί ντυμένο δέντρο. Είχε ντυθεί δέντρο και ένα ζευγαράκι πήγε. Έσκασα εκεί, να δω τι θα γίνει. Και χάραξε στον παππό του. Χάραξε στον ποπό του, ναι. Μια καρδούλα και μέσα έγραφε «Χι και ψήσω λόγω». Μετά πήγε ένα σκύλος και πήγε στη ρίζα του και κατούρισε. Τελικά στο τέλος θα γελάσουμε στη μέση. Και μετά... Έλα Ρωμανία, πότε θα τελειώσει. Και μετά άκουσε δύο σκυλοράκια να λένε «Εγώ θα φάω το ένα καρύδι και εσύ το άλλο». Τέλειος. Πάμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας και θα τα πούμε.